Όπως είναι επίσης η πρότασή μου στον Αλέξη Τσίπρα στο τέλος της επόμενης τετραετίας θα είναι το αεροδρόμιο το καινούριο να ονομαστεί Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Ελ Γκρέκο. Όνομα του κορυφαίου κριτικού ζωγράφου Ελ Γκρέκο, που ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της Κρήτης και της Ελλάδας, φτάνοντας να αποτελέσει παγκόσμιο πρόσωπο ορόσημο της αναγέννησης, προτείνει ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πίρτζης στον Πρωθυπουργό για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ομολογουμένως είναι μια έξυπνη ονομασία, είναι παγκοσμίου γνωστό, είναι ένα έξυπνο όνομα και νομίζω ότι είναι το σωστό. Ελ Γκρέκο είναι σύντομο, είναι γνωστό. Εμείς καλωσορίζουμε πρώτα-πρώτα αυτό το μεγάλο έργο το οποίο θα γίνει στην Κρήτη. Το όνομα σίγουρα είναι έξυπνο, επειδή είναι μικρό και ξακουστό. Καθένας ξέρει τον Ελ Γκρέκο. Για μένα προσωπικά και για όλη την παρέα η οποία παλέψουμε για το αεροδρόμιο Καστελίου, πρέπει να είναι μια χαρούμενη μέρα. Τη μέρα αυτή θέλω να αφιερώνω στη μνήμη του Αντώνη του Βγόντζα, ο οποίος πάλεψε και αυτός μαζί με εμάς. Για το όνομα είναι πολύ καλό όνομα, γιατί συνδυάζει ένα ιστορικό πρόσωπο της Κρήτης, τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, με την Κρήτη, η οποία είναι ευκαιρία να μάθουν όλοι ότι κατάγεται από την Κρήτη, μια και δυστυχώς δεν το ξέρουν όλοι ακόμα. Είναι πολύ καλή επιλογή. Ο Ελ Γκρέκο αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα παγκοσμίως, ο οποίος γεφύρωσε με τις πινελιές του τη βυζαντινή αγιογραφία με τα ρεύματα της σύγχρονης εποχής, με το όνομά του να αποτελεί πλέον ισχυρή μαρκίζα για το νέο αεροδρόμιο στην Κρήτη, την τουριστική ευαρχίδα στη χώρα μας, αλλά και ισχυρή διαφήμιση για τον τόπο μας. Γεννήθηκε στην Κάντια στα μέσα του 16ου αιώνα και ήδη σε αρκετά νεαρή ηλικία έγινε αρκετά γνωστός ο ζωγράφος στην Κρήτη. Από εκείνους μάλιστα που ήταν σε θέση να αξιοποιούν και τις δύο τεχνικές. Η πρωτοποριακή του όμως προσέγγιση αναγνωρίστηκε αιώνες αργότερα. Όχι μόνο είναι πολύ καλή ιδέα αυτό το αεροδρόμιο να ονομαστεί Ελ Γκρέκο, αλλά επιβάλλεται. I am Dominikos Theotokopoulos. Για μια ιδανική και έξυπνη επιλογή για την ονομασία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, κάνουν λόγο ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες, ιστορικοί, φορείς και απλοί πολίτες. Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Προβάλλει τον πολιτισμό του τόπου μας, προβάλλει την καταγωγή και τις καταβολές αυτού του περίφημου ζωγράφου που επηρέασε διεθνώς κίνημα ολόκληρο ζωγραφικής, γιατί όχι. Το όνομα του Ελ Γκρέκο είναι ένα όνομα που αντιπροσωπεύει την Κρήτη και το Ηράκλειο. Ένας διακεκριμένος ζωγράφος που είναι τιμή μας που ήταν από το Ηράκλειο. Καλό φαίνεται, εντάξει, λίγο διαφορετικό. Καλό είναι. Σαν ονομασία Ελ Γκρέκο είναι σημαντικό γιατί είναι ένας σημαντικός καλλιτέχνης, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Και νιώθω πολύ περήφανη γι' αυτό, για το ότι θα ονομαστεί έτσι. Μου αρέσει, σίγουρα. Η προσωπική μου χαρά είναι για το όνομα το οποίο θα δώσουμε, Ελ Γκρέκο. Ευχαριστώ και προσωπικά τον Υπουργό κ. Σπίρτζη, ο οποίος άκουσε τις προτροπές μας. Στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης εκτίθενται δύο έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, «Η άποψη του όρους και της μονής Σινά» και «Η βάπτιση του Χριστού», με τα σημαντικά αυτά εκθέματα να έχουν ταξιδέψει από την Κύπρο μέχρι και την Ιαπωνία. Πολλοίς κόσμος που στο εξωτερικό δεν γνωρίζει την προέλευση του Γκρέκο, η ονομασία του νέου αεροδρομίου θα αποτελέσει ίσως μία αφορμή για να το ανιχνεύσει, να το εντοπίσει και από αυτή την άποψη ναι, να κινηθεί και προς αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών. Αναφορά στον Γκρέκο. Αυτό είναι το τελευταίο βιβλίο του μεγάλου κριτικού συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη, το οποίο άρχισε να γράφεται το φθινόπωρο του 1956. Ήταν για τον Καζαντζάκη ένα πρότυπο, ένας γκουρού θα λέγαμε. Ο Καζαντζάκης τον είχε πραγματικά σαν προσανατολισμό του σε όλες τις πνευματικές του αναζητήσεις. Γεγονότα, βιώματα, ελπίδες, όνειρα, οράματα, ιδέες, αλλά και ιστορία ενός εσωτερικού οδηπορικού κάτω από το σημάδι του Γκρέκο. Για μας θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα, εννοώ για το Μουσείο Καζαντζάκη, η αλλαγή αυτή στο όνομα. Ωστόσο είναι ένας τεράστιος κριτικός, ο Γκρέκο, και είμαστε περήφανοι.